Ναι. Εγώ φοβάμαι, κύριε Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εξαιρετικός ο κύριος Ζερβάκης. Κριτικός, σαν και εσάς. Τη χάρη να τον γνωρίσω και φέρει και πολύ καλή. Να είναι, θεωρείται από τους καλύτερους. Αλήθεια. Και αυτό που είπε και ο κύριος Παπαγιάννης, με έκανε και εμένα εντύπωση το μικρό πλήθος των περιπτώσεων. Εγώ εκτιμούσα ότι θα είναι περισσότερες. Μια χώρα με μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Ναι. Και χιλιάδες ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Πάντως για να κολλήσω την προηγούμενη συζήτηση με τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη, ελπίζω στο τέλος να μην μπούμε όδυνεν όρος, έτε και μην. Μην, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς έχει μετά από ένα χρόνο εσωστρέφειας και δεύτερης εσωκομματικής κάλπης, νομίζω ότι το όρος σύεται στη θέμελα. Σύεται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον βαίνουμε σε έναν κύκλο. Αυτός είναι και ο στόχος, να κλείσει αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών που ορίστηκαν για 24 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Πώς θα κλείσει, μισό λεπτάκι τώρα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ναι. Ή θα κερδίσει ο κύριος Κασελάκης ή θα κερδίσει κάποιος από τους άλλους. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανέφελη. Όποιος υποψήφιος, δεν ξέρουμε το ειδικά το πλήθος. Ο κύριος Φαραντούρης. Είναι και ο κύριος Φαραντούρης, βέβαια. Είναι. Αυτή τη στιγμή είναι Φαραντούρης, Πολάκης, Πάμελος, Γκλέτσος. Mm-hmm. Σωστά. Και περιμένουμε. Το κύριο Κασελάκη. Το είχατε ξεχάσει το τελευταίο, ε. Εντάξει. Θα δούμε εν τέλει πόσες θα καταλήξουν, γιατί έχουμε ακόμα ένα διάστημα. Απαιτείται συλλογή υπογράφων. Το συνέδριο θα είναι και αυτό που θα ορίσει επισήμως τις υποψηφιότητες. Πιστεύετε ότι μπορεί να μην την καταθέσει τελικά την υποψηφιότητα. Ακούγεται για αύριο, αύριο Πέμπτη. Εκτιμώ πως από τα δημοσιεύματα που είδα να βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι είναι σχεδόν αυτό το δεδομένο. Τέσσερις. Το συνέδριο πει ότι δεν υπάρχει λόγος προσφυγής στην κάλπη. Ή τροποποιήσει τους όρους προσφυγής ως προς το πόθεν έσχες, ας πούμε, τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι το ύφος και η φυσιογνωμία του συνεδρίου είναι ξεκάθαρη και αποκρισταλωμένη. Είναι για να επίσημα να ορίσει τους υποψηφίους, να τους εγκρίνει εν τέλει και να καταλήξουμε μετέπειτα στην εκλογική διαδικασία. Δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο και σε προθέσεις εννοώ, δηλαδή και επίσημα. Δεν έχω ακούσει κανέναν από τους επικεφαλείς, ούτε τον κύριο Κασελάκη, να θέτει, να αμφισβητεί. Επίσημα τη διαδικασία που ορίσει από την Κεντρική Επιτροπή. Άλλωστε, η Κεντρική Επιτροπή εκπρόσωποι του ίδιου του συνεδρίου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό και είναι και το ανώτατο πολιτικό όργανο, καθοδηγητικό σύμβουλο. Την επόμενη μέρα, κύριε Μουλάκη, διαδικασίες. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ενωμένος. Βλέπουμε αντιπαραθέσεις, βλέπουμε κατηγορίες ακόμα και από βουλευτές συναδέλφους σας, την κυρία Κρήτα ή στελέχη όπως τον κύριο Αντώναρο, οι οποίοι καταγγέλνουν χουντικές μεθόδους. Ο κύριος Αντώναρος το είπε αυτό. Αναφορικά με ένα αίτημα τέλος πάντων του οργανωτικού γραφείου για να μην υπάρχουν διαφόρων ειδών εμπριστικές αναρτήσεις. Βλέπουμε μετά την παράθεση με τον κύριο Κασελάκη να έχει μιλήσει για κουκουλοφόρους, πραξιοποκοπήματα κτλ. Την επόμενη μέρα μπορεί να μείνει ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο, ποιος είναι εκείνος ο υποψήφιος, θεωρείτε εσείς, που μπορεί να τον κρατήσει ενωμένο? Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Ναι. Σίγουρα δεν βοηθούν, κύριε Σβέρκο, τέτοιες δηλώσεις που ρίχνουν νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, μιας τοξικότητας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς ότι έχεις την επιθυμία να αποτινάξεις τοξικότητα στο κόμμα και να την επαναφέρεις εσύ δια των λεγόμενων σου λεκτικών αποτυπώσεων ή ακόμα και πράξεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη άσκηση το να διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα καθολικά και εν συνόλο ενωμένος. Είναι δύσκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και εφικτό. Αυτό απαιτεί σύνεση και αίσθημα σύνθεσης. Και με ποιο πρόσωπο? Πάμε στο πρόσωπο τώρα. Πάμε στο πρόσωπο ή πάμε στην επιλογή. Κατ' εμέ λοιπόν, οι όροι της εκλογής, αυτός δηλαδή ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής εν τέλει, η δική μου επιθυμία είναι να είναι με όρους σύνθεσης και ενότητος. Και όχι με όρους διχασμού και συνεχώς αέναης. Αν θέλετε, αέναης προσπάθειας να βρεις ένα αντίπαλο πόλο για να αναδυθείτε τις συγκρούσεις. Είναι κρίσιμο. Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, δηλαδή με τις μέχρι τώρα το σωστό θα ήταν. Προσέξτε, προφανώς και περιμένουμε να δούμε το σύνολο των υποψηφίων. Mm. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 4 σίγουρα, ενδεχομένως 5, δεν ξέρουμε πόσοι θα καταλήξουν. Εγώ όμως θα σας πω εκ προημίου, γιατί έχω και μια προσωπική άποψη και τη λέω και ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος είναι μια εξαιρετική περίπτωση υποψηφίου. Όχι μόνο γιατί έχει μια διακριτή, κρυστάλλινη διαδρομή στο χώρο, όχι μόνο διότι μας αυτό το κρίσιμο έτος, θεσμικά, κοινοβουλευτικά, κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ όρθιο. Το διατήρησε και αυτός με τη δική του προσπάθεια. Το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με τα πολλά προβλήματα τα οποία είχαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένας άνθρωπος που το γνωρίζω προσωπικά. Με πολλά χρόνια, πολύ πριν εισέλθω το 19 στην πολιτική σκηνή και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική
επιλογή. Μπορεί να σημαίνει ότι δουλέψε... δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι ή θα προκύψουν άλλοι. Άρα εσεί θα δουλέψετε. Μπορεί αύριο να κατέβει ο κύριο Βέρκο. Με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο οποίο είναι σοβαρή υποψήφιο, τα λέω. Επιτυχία. Ο Βέρκο θα κάνει εφημερίδα. Να κάνει πρόεδρο σε κόμμα. Χρειαζόμαστε μια γυναική υποψηφιότητα, κύριε Βασινού. Βλέποντα. Μου κάνει πρόταση ο κύριο Μαμουλάκη. Αριστερή. Την αφήσατε όλα. Τα γενοφάσια τη. Προσπεράσατε. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του κυρίου Φαραντούρη που ανακοίνωσε χθε με βίντεο την υποψηφιότητά του, μιλάμε όχι απλά για τοξικότητα. Τέτοιο ναι. Υβρεολόγιο. Προσέξτε. Χωρίς να σημαίνει, γιατί είπατε τον Νίκο τον Φαραντούρη που τον γνωρίζω προσωπικά. Εξαιρετική υποψηφιότητα. Και ευγενέστατος. Άσχετα, ναι. Η τοξικότητα που αναδύεται μέσα από τα σχόλια αυτά και η επιθετικότητα των σχολείων αυτών για τον κύριο Τσίπρα, προσέξτε. Διάβασα κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Η πλειοψηφία των σχολείων λέει ή υποστηρίζει ναι. ότι πίσω από την υποψηφιότητα Φαραντούρη είναι ο κύριος Τσίπρας. Κάτι το οποίο δεν το ξέρω εγώ αν συμβαίνει. Άλμα σκέψης, νομίζω και αφαίρετο. Το υβρεολόγιο όμως εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, το είδατε, τα διαβάσετε τα σχόλια. Όχι τα συγκεκριμένα, υπάρχουν όμως και κυριαρχούν στα social media, όχι μόνο τώρα. Εδώ και μεγάλο διάστημα. Δεν είστε ενωμένοι την επόμενη μέρα με αυτό. Όταν ο Τσίπρας, ο οποίος σας έκανε κυβέρνηση. Μια δύσκολη άσκηση αυτό. Όταν ο Τσίπρας που σας έκανε κυβέρνηση. Δεν είναι στο απειρόβλητο σε μια τέτοια διαδικασία. Αντίθετα, είναι, πώς να το πω, νόμιμο στόχος. Τότε η επόμενη μέρα ποιο σημείο αναφορά θα έχει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, αν θέλετε, και πολιτικά. Σηματοδοτεί ένα τοτέμ για τον χώρο. Διότι, αν μη τι άλλο, εκφέρεται για πρώτη φορά ένα αδιανόητο αποτέλεσμα. Ποιος το περίμενε. Και εσένα, αλλά περνάνε από το τοτέμ. Ναι. Οι άλλοι πετάνε αυγά. Αυτό νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή σίγουρα σε αυτούς που σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ό,τι αρχίζει με οργή πάντοτε τελειώνει με ντροπή. Και αυτές οι οργισμένες αναρτήσεις όχι απλά δεν βοηθούν, αλλά πυροδοτούν αυτή την προσπάθεια και θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να κατευναστεί. Γιατί νομίζω ότι δεν βοηθάει. Στοιχειώδες ένστικτο αυτοσυντήρησης να υπάρξει. Γιατί βλέπετε στο Πασόκ τι σημαίνει, στο γειτονικό χώρο, στις κομματικές διαδικασίες υπάρχουν διάφορα και μάλιστα καρφώματα πιο ισχυρά πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει πολιτισμός εκεί πέρα. Υπάρχει, και αυτό νομίζω και αυτό είναι και η δική μου παράκληση, αν θέλετε, για το βήμα που μου προσφέρετε σήμερα, να πω το εξής. Έχουμε 1,5 μήνα, σχεδόν 2 μήνες μέχρι τις εκλογές, να πάμε με έναν τρόπο που εναρμονίζει και αρμόζει συνάμα. Να μπορέσετε και αρμόζει συνάμα με την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο. Είναι ζήτημα πολύ σύντομες, κρίσιμο. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, κύριε Μαμουλάκη. Πρώτον, θέλω να μας πείτε, επειδή υπάρχει και μια ανάρτηση από τον κύριο Ζαχαριάδη ότι θα θέσει υπόψη της Επιτροπής Δεοντολογίας τον κύριο Αντώναρο για τις χουντικές, για τις κατηγορίες περί χουντικών πρακτικών από την ηγεσία. Να μας πείτε μια άποψη γι' αυτό. Αν και εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να επιβληθεί κάποια ποινή στον κύριο Αντώναρο. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Εσείς πριν από ένα χρόνο. Είχατε στηρίξει στο δεύτερο γύρο τον κύριο Κασελάκη. Σωστά. Έχετε μετανιώσει για αυτή την επιλογή σας τότε. Μετανιώσει. Πρόσεξε, είχα στηρίξει, θα σας πω ακριβώς τι είχε συμβεί. Είχα στηρίξει τον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο. Ήμουν ο μοναδικός. Στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Μα στο πρώτο γύρο. Και μάλιστα τον επέλεξα και τον στήριξα, γνωρίζοντας τον κύριο Σβέρκο εκ προημίου ότι δεν θα εκλεγεί. Mm-hmm. Κρατήστε το αυτό. Mm-hmm. Γιατί για μένα αξιακά θεώρησε ένας άνθρωπος με μια καθαρή διαδρομή και με έργο στον τόπο και στη χώρα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, η βάση. Αν σας θυμίζω, μεταξύ πρώτης δεύτερης κυριαρχής, η βάση συνολικά είχε μιλήσει και είχε δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Δεν τον γνώριζα. Παρά ελάχιστα. Ωραία, ναι, ναι, και θεώρησα, και θεώρησα σημαντικό να κάνω αυτό που είχε πει και ο Φρανσουά Μιτεράν. Δηλαδή να δώσω χρόνο στο χρόνο. Για να κρίνεις κάποιον άνθρωπο, πρέπει να αφήσεις χρόνο. Ναι. Να του δώσεις τη δυνατότητα αυτή, ώστε η αξιολογική σου κρίση να ευσταθεί, να είναι ευκρινής και βάσιμη. Δόθηκε χρόνο, θεωρείτε, στο Στέφανο Κασελάκη να δείξει πράγματα και τις πολιτικές του θέσεις. Ναι, γιατί ακούγεται έντονα ότι δεν δόθηκε χρόνο, ότι από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκε. Η αλήθεια είναι. Ότι δεν πέρασε αυτό το έτος που μεσολάβησε από το καλοκαίρι του 23 μέχρι και τις ευρωεκλογές ή μέχρι το καλοκαίρι του 24, δεν ήταν ένα ήπιο διάστημα, δεν ήταν ένα χρονικό διάστημα με κομματική συνοχή, με, αν θέλετε έτσι, με μια λογική αυτοσυντήρησης. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και ναι, υπήρχε και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Βέβαια, αυτό αλληλοτροφοδοτείται. Όταν υπάρχει μία σύγκρουση, δεν φταίει ποτέ ο ένας. Απλά το περιβάλλον δύο πλευρών. Πείτε μας αν θεωρείτε. Θα το απαντήσω για τον κύριο Αντώναρο. Και μάλιστα ενός tweet πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το οποίο είναι εύλογη η αντίδραση του Κώστα Τζαχαριάδη, υπό την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο μου ξενίζει. Αν μη τι άλλο, το λέω με ήπιο τρόπο, τέτοιες αναφορές και τέτοιες φράσεις σε έναν χώρο ο οποίος έχει ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει και έχουν εξοριστεί για τις ιδέες τους. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι. Την έκρινα τη φράση άστοχη. Δεν ξέρω αν άπτεται
ενός τέτοιου οργάνου για καθαίρεση, για ένα σχόλιο στο Twitter, θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια ανάκληση, ναι. μια καλύτερη διαχείριση. Πάντως είναι κάτι που αν μη τι άλλο ξενίζει. Κύριε Μαμουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Και ένα σχόλιο, επειδή άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Παπαγιάννη για τη μεταφορά των Ελλήνων, Κυπρίων, μέσω του 130, προφανώς είναι μια κίνηση η οποία είναι σημαντική και καλώς γίνεται από την ελληνική πολιτεία. Όμως να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες Λεβαντίνοι στη Βηρυτό. Τυχαίνει να γνωρίζω πολλούς και από τις σπουδές μου στο Λονδίνο. Και πρέπει η ελληνική πολιτεία χθες, σήμερα, να φροντίσει να πάρει τα μέτρα, τις νόρμες. Πρέπει να ζητήσουν βοήθεια, πρέπει να ζητήσουν ότι θέλουν να φύγουν. Ισχύει, γνωρίζω ότι από χθες υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, όχι μόνο στη Βηρυτό, αλλά και σε άλλες μικρότερες πόλεις του Λιβάνου που ανησυχούν πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία, αλλά κάνετε και το λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη, την καλημέρα. Θα μας δώσετε τηλέφωνά τους, να επικοινωνήσουμε κι εμείς μαζί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.